19 Μαρτίου του 1978, ώρα 5.30 το απόγευμα. Σε μία απόκριμνη αχτή, λίγο πιο κάτω από την Ανάβυσσο, βρέθηκε το πτώμα μιας γυναίκας. Ήταν πακεταρισμένο μέσα σε μία κουβέρτα, δεμένο χειροπόδαρα και τυλιγμένο με ένα ύφασμα που είχε συρραφεί με συρματάκια από ηλεκτρικό καλώδιο. Λίγες μέρες αργότερα αναγνωρίστηκε το πτώμα της άτυχης γυναίκας. Ήταν η 23χρονη Θεοδώρα Κλάπα, μητέρα δύο παιδιών και ιερόδουλη. Η Κλάπα είχε εξαφανιστεί από τις 8 Δεκεμβρίου, αλλά ο σύντροφός με τον οποίο συζούσε καθυστέρησε να δηλώσει την εξαφάνισή της. Επομένως, οι υποψίες των αστυνομικών στράφηκαν πάνω του. Ο 25χρονος Εμμανουήλ Κουτσοσταύρος ήταν ναυτικός και αναζητούσε μάταια την Κλάπα για μήνες. Έδωσε στην αστυνομία το όνομα ενός φιλικού ζευγαριού το οποίο τον είχε βοηθήσει στην έρευνά του. Ήταν ο 23χρονος ναύτης Γεώργιος Καράμπελας και η σύζυγός του Ευγενία. Γνώριζαν το θύμα προσωπικά καθώς η Ευγενία Καράμπελα εκδιδόταν μαζί με την Κλάπα στην πλατεία Ομονίας. Είχαν δειπνήσει στο σπίτι του θύματος λίγες ημέρες πριν το θάνατό της και δεν κίνησαν καθόλου τις υποψίες της αστυνομίας. Όταν όμως έγινε πιο λεπτομερής εξέταση του πτώματος, οι ειδικοί κατάφεραν να εντοπίσουν ότι το ύφασμα που κάλυπτε το θύμα ήταν στην πραγματικότητα παιδικό στρώμα. Η αστυνομία είχε εντοπίσει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Το ζεύγος Καράμπελα είχε ένα δίχρονο γιο και πολύ σύντομα οι αρχές χτύπησαν πάλι την πόρτα τους. Το σπίτι τους στην οδό Γράμμου στην Καλλιθέα ήταν άδειο γιατί μόλις είχαν μετακομίσει στη Νέα Σμύρνη. Όταν έφτασαν εκεί βρήκαν μόνο τη μητέρα της Ευγενίας Καράμπελα με το παιδί. Η γιαγιά τους ενημέρωσε ότι στο σπίτι δεν βρισκόταν ούτε παιδικό κρεβάτι ούτε στρώμα. Όταν ρωτήθηκε η Ευγενία, είπε ότι είχαν στείλει το κρεβάτι στα πεθερικά της στην Πάτρα. Αυτοί όμως δεν θυμόνταν να τους έστειλαν κάποιο κρεβάτι. Το ζεύγος Καράμπελα είχε ανέβει στην πρώτη θέση στη λίστα των υπόπτων, αλλά ο Γιώργος δεν έδειγνε να λυγίζει. Ασκούσε απόλυτο έλεγχο στη σύζυγό του, την οποία μάλιστα εξέδιδε και της είχε απαγορεύσει να συνεργαστεί με την αστυνομία. Ένα βράδυ όμως που ο Καράμπελας χρειάστηκε να παραμείνει στο αρματαγωγό καράβι όπου υπηρετούσε, η αστυνομία προσέγγισε την Ευγενία που ήταν εμφανώς πιο αδύναμος χαρακτήρας. Την ανέκριναν για ώρες και απέσπασαν πολύ σημαντικές πληροφορίες με τις οποίες άσκησαν πίεση στο σύζυγό της. Στο τέλος ομολόγησαν και οι δύο. Στραγγάλισαν τη Θεοδώρα Κλάπα επειδή έκλεβε τους πελάτες της Ευγενίας. Η Ευγενία Καράμπελα και η Θεοδώρα Κλάπα σύγναζαν στην καφετέρια Άστη στην Ομόνια όπου έβρισκαν και τους πελάτες τους. Οι σχέσεις τους ήταν φιλικές μέχρι που η Καράμπελα ανακάλυψε ότι είχε κολλήσει ένα σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα, συγκεκριμένα κονδυλώματα. Η Κλάπα το έμαθε και ενημέρωσε όλους τους πελάτες της Καράμπελα με αποτέλεσμα να χάσει όλη την πελατεία της. Αποφάσισαν λοιπόν να τη βγάλουν από τη μέση. Το μεσημέρι της 8ης Δεκεμβρίου του 1977 το ζεύγος Καράμπελα κάλεσε την Κλάπα για φαγητό στο σπίτι τους. Πέρασαν την ώρα τους ευχάριστα μιλώντας και πήγαν βόλτα με το αυτοκίνητο μέχρι το Σούνιο. Η Κλάπα απολάμβανε τη θέα χωρίς να ξέρει ότι οι φίλοι της έψαχναν το κατάλληλο μέρος να κρύψουν το πτώμα της όταν θα τη σκότωναν. Έπειτα επέστρεψαν στο σπίτι της οδού Γράμμου στις 10 το βράδυ. Η Καράμπελα έφυγε για λίγο από το σπίτι για να αγοράσει τσιγάρα και όσο έλειπε ο σύζυγός της άρχισε να διαπληκτίζεται με την Κλάπα γιατί αρνήθηκε να συνευρεθεί σεξουαλικά μαζί του. Κάποια στιγμή ο Καράμπελας της επιτέθηκε και προσπάθησε να τη στραγγαλίσει. Η Ευγενία μπήκε στο σπίτι, τους βρήκε στο πάτωμα και κατάλαβε ότι ο σύζυγός της δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα μόνος του.
Αμέσως άρπαξε ένα σκοινί, το τύλιξε γύρω από το λαιμό της Κλάπα και τραβώντας με όλη της τη δύναμη την έπνιξε. Έδεσαν το πτώμα χειροπόδαρα με το σκοινί, το τοποθέτησαν μέσα στο στρώμα του παιδικού κρεβατιού και ατάραχοι πήγαν σε μία ταβέρνα για φαγητό. Αφού ολοκλήρωσαν το δείπνο τους, πήραν το πτώμα και το ξεφόρτωσαν στην απόκριμνη πλαγιά της Αναβίσου. Σκόπευαν να το ρίξουν μέσα στη θάλασσα, αλλά εκείνο σκάλωσε στα βράχια, όπου εντοπίστηκε 3 μήνες αργότερα. Τις ημέρες μετά τη δολοφονία, ο σύντροφος της Κλάπα του ζήτησε να τον βοηθήσουν ώστε να την εντοπίσει και εκείνοι δέχτηκαν με προθυμία. Κανείς δεν υποψιάστηκε τίποτα. Ήταν ένα σχεδόν τέλειο έγκλημα. Τους πρόδωσε όμως το παιδικό στρώμα. Η Ευγενία Καράμπελα ομολόγησε, αλλά φαινόταν παντελώς ασυγκίνητη. Δεν υπήρχαν περιθώρια να ζήσει μετά από αυτά που μας έκανε. Έτσι, μη ζητάτε ευθύνες μόνο από εμάς, αλλά και σε εκείνη, δήλωσε η Καράμπελα ψύχρεμη και σοβαρή. Μάλιστα έφτασε στο σημείο να κατηγορήσει τον πολύ αγαπημένο της σύζυγο ότι ήταν αυτός που σκότωσε την Κλάπα όταν η ίδια έλειπε από το σπίτι. Ισχυρίστηκε ότι η Κλάπα ήταν ήδη νεκρή όταν τύλιξε το σκοινί γύρω από το λαιμό της. Τη ρώτησαν αν ένιωθε ένοχη που άφησε τα 2 παιδιά της Κλάπα ορφανά και απάντησε θετικά. Σχεδίαζε να τους δίνει τακτικά χρήματα αν δεν την είχαν συλλάβει. Η κατηγορία της Ευγενίας δεν χάλασε τις σχέσεις της με το σύζυγό της. Φωτογραφήθηκαν να αγκαλιάζονται τρυφερά όταν συναντήθηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης. Η Ευγενία προσπάθησε να τον εμψυχώσει λέγοντάς του «Γιώργο μου, το δικαστήριο θα μας καταλάβει. Μπορεί να μας καταδικάσει μόνο 20 χρόνια. Είμαστε νέοι ακόμα για να συνεχίσουμε το όνειρό μας». Οι 2 στραγγαλιστές όμως καταδικάστηκαν σε ισόβια. Κατά τη διάρκεια της δίκης ήταν και οι 2 ατάραχοι και δεν συγκινήθηκαν σε κανένα σημείο της διαδικασίας.